Και περάσαμε στο σημαντικότερο για την Ελλάδα αγώνισμα της ημέρας, σημαντικότερο τελικό τετράκοπος άνευ πιδαλιούχου των ανδρών, με ένα ελληνικό πλήρωμα το οποίο είναι έτοιμο για όλα. Τέταρτη Ολυμπιονίκες το 2012 στο Λονδίνο, με μια προσθήκη. Βλέπουμε εδώ την Ελλάδα στην τέταρτη διαδρομή. Μια κούρσα που περιμέναμε, Νίκο. Μια κούρσα που θα μας κρατήσει πολύ μεγάλο και πολύ έντονη αγωνία. Βλέπουμε γιατί... την Ολλανδία στην πρώτη σειρά, στην πρώτη διαδρομή. Στην δεύτερη η Λευκορωσία. Η Λευκορωσία που κέρδισε στο παγκόσμιο κύπελο στο Μπλετ και είναι ένα πλήρωμα που έχει προέρθει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα από την Οκτάκοπο. Θέλουν να δουν πώς μπορούν να βγάλουν μια τετράκοπο ανδρών. Στην τρίτη η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία που συμμετέχει με τέσσερις πολύ καλούς αθλητές, όχι όμως. Και εδώ το ελληνικό πλήρωμα. Και τους βλέπω όλους με μουστάκια. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, Γιάννης Τσίλης, Διονύσης Αγγελόπουλος, Γιώργος Τζάλας και Γιάννης Χρήστου, έτοιμοι για όλα στην πέμπτη διαδρομή η Ισπανία. Και στην έκτη διαδρομή η Γερμανία. Όλα έτοιμα για τον τελικό της τετρακόπου άνευ των ανδρών, με την Ελλάδα στην τέταρτη διαδρομή. Καλή επιτυχία στους Έλληνες αθλητές. Πολύ έντονη αγωνία και φεύγει η εκκίνηση. Ξεκινάμε λοιπόν, για να δούμε. Μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό πλήρωμα. Πρώτες κουκιές και τίποτα δεν έχει ξεχωρίσει. Όλα τα πληρώματα είναι πολύ δυνατά, όλα θέλουν να κυνηγήσουν την Αγγλία και την Ελλάδα, τα δύο μεγάλα φοβορή σε αυτή την κούρσα. Για να δούμε λοιπόν, οι Βρετανοί εδώ, το βρετανικό πλήρωμα στους δέκτες σας, με τον Ράιλι, τον Σίνκλερ, τον Ράνσλεϊ και τον Ντουράν. 42-43 κουκιές, 44 για την Ελλάδα στην εκκίνηση, με μια πολύ υψηλή ταχύτητα. Προσπαθεί το ελληνικό πλήρωμα να πάρει ίσως από την αρχή το προβάδισμα και νομίζω ότι μαζί με τους Βρετανούς είναι αυτοί που ξεκινάνε πιο δυνατά. Και οι Ολλανδοί έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Πρώτα μέτρα όμως, και σε αυτά τα αγωνίσματα τα πρώτα μέτρα δεν δείχνουν πάρα πολλά, γιατί όλα τα σκάφη κινούνται πολλά, κοντά. Μετά το 1000, μετά το 1200 βλέπεις πραγματικές διαφορές. Βλέπεις ποιος μπορεί να κερδίσει την κούρσα. Οι Βρετανοί είναι εδώ οι αγαπημένοι του σκηνοθέτη. Και όχι άδικα, γιατί είναι πρώτοι στην κούρσα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πλήρωμα. Όπως άλλωστε είπαμε, πάντα φροντίζουν αυτά τα πληρώματα οι Άγγλοι. Νομίζω οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί αρκετά στη λίμνη. Στα πρώτα μέτρα ιδίως είναι τέλειες. Στο 4 το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο έχει μείνει πίσω σε σχέση με την βρετανική βάρκα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα και είναι το πρώτο 500. Το πρώτο 500 που περνάει στην τέταρτη θέση με ένα 28-73. Πρώτη η Βρετανία, δεύτερη η Ολλανδία, τρίτη η Ισπανία. Που η Ολλανδία δείχνει ότι μπορεί να πλήσει την Αγγλία, τουλάχιστον στα πρώτα μέτρα. Δεν ξέρω όμως, Νίκο, αν πραγματικά θα μπορούν να κρατηθούν σε αυτό το σημείο. Η ελληνική βάρκα, η οποία ήταν δεύτερη πέρσι στο Βελιγράδι, στο ευρωπαϊκό, με την ίδια ακριβώς σύνθεση. Συνολικά όμως στα 7 προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει 4 χρυσά μετάλλια, 2 ασημένια και 1 χάλκινο. Είναι η απόλυτη κυρίαρχος σε αυτό το αγώνισμα. Οι Βρετανοί από αυτό το πλάνο δείχνουν να ξεφεύγουν από τα υπόλοιπα πληρώματα. Και όχι μόνο να ξεφεύγουν εύκολα και αρκετά. Φαίνεται αυτή η βρετανική βάρκα, αν και καινούρια σύνθεση, δεν είναι οι Ολυμπιονίκες και οι παγκόσμιοι αθλητές των προηγούμενων χρόνων, είναι πάρα πολύ καλά στημένη και πάρα πολύ δουλεμένη. Για να δούμε λοιπόν εδώ βλέπουμε το πλήρωμα της Λευκορωσίας, η οποία είναι στη δεύτερη διαδρομή. Ωστόσο βλέπουμε σιγά σιγά στο νούμερο 4, όπως βλέπετε στην άκρη αριστερά της οθόνης, το ταμπελάκι της ελληνικής βάρκας, η οποία πέρασε τέταρτη στα 500 μέτρα, ενώ αλλά τώρα είναι δεύτερη. Πρέπει να είναι δεύτερη στο χιλιάρι. Στο χιλιάρι, να δούμε λοιπόν τώρα που θα βγουν. Είναι τέταρτη, αλλά με 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Ακριβώς, είμαστε στα μισά λοιπόν της κούρσας. Οι Βρετανοί έχουν πάρει ένα προβάδισμα που τους δίνει την δυνατότητα να ελέγχουν την κούρσα. Και κοιτάξτε τώρα τους δικούς μας, οι δικοί μας έχουν αλλάξει ταχύτητα. Προσπαθούν από αυτό το σημείο να φτιάξουν μια καλύτερη θέση μέσα στην κούρσα. Το βλέπετε ήδη, μισές στεγανό μπροστά από τους τρίτους.
Πάμε λοιπόν να δούμε. 1200 μέτρα και 40 κουμπιές για το ελληνικό πλήρωμα. Έχει τις πιο γρήγορες κουμπιές και τώρα είναι. Μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα στη βάρκα. Τώρα είναι λοιπόν στο πλάνο του σκηνοθέτη. Μπροστά ο Γιάννης Χρήστου, ο Γιώργος Τζάλας, ο Διονύσης Αγγελόπουλος και ο Γιάννης Τσίλης κατά σειρά. Όπως τους είδαμε, πλησιάζουν το βρετανικό πλήρωμα. Τα δικά μας παιδιά, πραγματικά αξιόλογοι αθλητές, Ολυμπιονίκες, πάρα πολύ δυνατοί αθλητές, πάρα πολύ δυνατοί στα τελευταία μέτρα. Και πολύ έμπειροι. Και αν έχεις τον Γιάννη Χρήστου στον επίκοπο, στη θέση του επικόπου, να ξέρεις στα τελευταία 250, μόνο φωτιά μπορεί να το χαρακτηρίσεις. Μακάρι να το δούμε και εδώ λοιπόν, ενώ πάνε για τα 1500 τα πληρώματα. Η ελληνική βάρκα έχει ξεφύγει από τις άλλες. Είναι φανερά πλέον ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση. Το βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Η ελληνική βάρκα της τετρακόπου άνευ των ανδρών, δεύτερη πέρσι στο Βελιγράδι με την ίδια ακριβώς σύνθεση. Μπαίνουμε στα 1500 μέτρα. 1500 μέτρα και κοιτάξτε πόσο έχουν πλησιάσει στη βάρκα της Μεγάλης Βρετανίας. Και όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και για την πρώτη θέση. Να δούμε λοιπόν. Δεύτερη θέση λοιπόν με 4.28.92 για την ελληνική βάρκα και απομένουν περίπου 400 μέτρα. Τι φοβερή κούρσα, Νίκο, τι φοβερή. Όλα τα πληρώματα είναι κοντά. Κανένας δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη. Να δούμε λοιπόν, οι Έλληνες αθλητές μπορούν και ελέγχουν τους αντιπάλους τους από την δεύτερη θέση και κάτω. Πλησιάζουν 41 κουπιές για την ελληνική ομάδα. Είναι σαφώς πιο γρήγοροι από τους Βρετανούς και η ταχύτητά τους ανεβαίνει. Για να δούμε λοιπόν, έχουν φτάσει στα μισά περίπου τους Βρετανούς. Προσπαθούν οι Βρετανοί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν στην πίεση που δέχονται από το ελληνικό πλήρωμα. Βλέπετε πως αλλάζει ταχύτητα κάτω, χαμηλά και τώρα πλησιάζει η ελληνική βάρκα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε ένα εντυπωσιακό φινάλε από την ελληνική βάρκα, η οποία πλησιάζει τους Βρετανούς. Απομένουν λίγα μέτρα μόλις για τον τερματισμό. Τσίλης, Τζάλας, Αγγελόπουλος και Χρήστου στην ελληνική βάρκα προσπαθούν για το χρυσό μετάλλιο. Να δούμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο πλάνο, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο απειλεί τους Βρετανούς για το χρυσό μετάλλιο. Είναι πολύ κοντά όλες οι βάρκες, ωστόσο και οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί είναι κοντά και η ελληνική βάρκα. Δύσκολα θα χάσουν οι Βρετανοί το χρυσό μετάλλιο. Παλεύει η ελληνική ομάδα για το ασημένιο μετάλλιο με τους Ισπανούς αριστερά. Πάμε για τον τερματισμό, για να δούμε. Πρέπει να αντέξει το ελληνικό πλήρωμα τώρα. Και ναι, είναι δεύτερο. Είναι δεύτερο. Ασημένιο μετάλλιο για την ελληνική βάρκα. Το πρώτο μετάλλιο εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Πόσναν στην Πολωνία. Να δούμε και τα επίσημα αποτελέσματα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεύτερη θέση για την ελληνική ομάδα. Αδεύτερο ασημένιο μετάλλιο συνεχόμενο και ναι, και τα επίσημα αποτελέσματα. 5.57 για την ελληνική βάρκα, 5.55.70 για τους Βρετανούς. Ασημένιο μετάλλιο, βλέπετε εδώ την ελληνική βάρκα να κρατάει καλά στα χέρια της το ασημένιο μετάλλιο. Η Ελλάδα και πάλι στον πίνακα των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ακόμη ένα μετάλλιο, ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όπου η Ελλάδα κρατάει ένα μετάλλιο, μπαίνει στον πίνακα των μεταλλίων, ανεβάζει τα μετάλλια της Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στα 28. Πάρα πολύ καλοί αθλητές και Νίκο, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά πληρώματα. Μπορεί να μην έχουν ολυμπιακό μετάλλιο όπως έχει ο Χρονίνερος, ο Μούγιος, αλλά διαχρονικά έχουν μείνει για πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή της κοπλασίας σε ένα πολύ δύσκολο αγωνισμά που είναι η Τετράκοπος των Ανδρών. Ακριβώς, τόσο ειδικά ο Γιάννης Χρήστος και ο Γιάννης Τσίλης αλλά και ο Γιώργος Γιάλας είναι σχεδόν σε όλα τα μετάλλια μέσα. Αυτό το μουστάκι πρέπει να τους ρωτήσουμε γιατί μάλλον ομάδα της Harley Davidson θυμίζει παρά ελληνική ομάδα. Και βλέπετε, ναι, βλέπετε, βλέπεις και την κίνηση που έκανε ο Γιώργος Τσάλας εδώ χαιρετάει. Λοιπόν, κάναν κάτι για να εντυπωσιάσουν εκτός από τετράδικα του κουμπιού, έτσι. Θα είχα κάνει και μια πολύ ωραία φωτογράφηση στο σημείο πριν έρθουν εδώ. Αυτή είναι η Λευκορώση που κατήξαν το χάλκινο μετάλλιο. 5.57.67 με τον Βατζίμ Λιλιάν, τον Τζιάννης Μιχαήλ, τον Μικαλάι Σάρλαπ και τον Ιράν Πασέβιτς. Είναι οι τέσσερις Λευκορώσοι. Κάνανε φοβερή τελευταία 250 μέτρα, αλλά οι δικοί μας τους είπαν όχι, εσείς θα μείνετε τρίτοι. Εδώ στο η θέση μας ανήκει. Στο φινάλε ακριβώς 5.57.67, 5.57.67, κλέβουμε από τους θερολέπτους ουσιαστικά. Έχασαν το ασημένιο μετάλλιο από την ελληνική βάρκα. Σε λίγο εδώ τώρα θα δούμε την απονομή των Ελλήνων πρωταθλητών για την τετράκοπο άνευ των ανδρών. Ακόμη ένα μετάλλιο
8 μετάλλια λοιπόν για την Ελλάδα, 4 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο. Τι να πει κανείς για αυτή τη Βάρκα? Να πει μόνο καλή επιτυχία για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί νομίζω και το παγκόσμιο ουσιαστικά πρόκριση μας ενδιαφέρει και όχι το μετάλλιο. Ναι. Γιατί εδώ λοιπόν το ελληνικό πλήρωμα. Τα δικά μας παιδιά. Η χαρά και η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Γιάννης Χρύσος από αριστερά, Γιώργος Τζάλας, Διονύσης Αγγελόπουλος και Γιάννης Τσίλης δεξιά. Τώρα λοιπόν η απονομή για τους Έλληνες πρωταθλητές. Το ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα. Να και ο Διονύσης Αγγελόπουλος. Διονύσης Αγγελόπουλος. Αθλητής του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Τσίλης του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Όπως και ο Γιώργος Τζάλας. Τώρα παίρνει το μετάλλιό του. Και ο Γιώργος Τζάλας από τα Γιάννενα. Και ο Γιάννης Χρήστου από την Καστοριά. Ο επίκοπος της Βάρκας. Ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Έχει συμμετέσχει σε 2 Ολυμπιάδες. Κάτι στείλαν τα παιδιά, αλλά δεν τα ακούσαμε. Μίλαγα εκείνη τη στιγμή, το χάσαμε. Κάτι να κρατηθεί κάποιο, ο Γιάννης Χρήστος σε κάποιον είπε να κρατηθεί. Λοιπόν, μάλλον θέλει βοήθεια η σύζυγος για τα παιδιά. Λοιπόν, θα έχει μια εβδομάδα να την απολαύσει και αυτή και τα παιδιά του. Έτσι, έτσι. Και μάλλον ακόμα μεγάλη συλλογή. Είναι πολλή δουλειά που χρειάζεται. Για άρα το... για τα μετάλλια τι θα κάνει, τα δίνει στα παιδιά να παίξουν. Μακάρι να φτάνουν τα μετάλλια να σε όλα τα παιδιά. Εδώ είναι λοιπόν το τετράκοπος άνευ των ανδρών, η ελληνική τετράκοπος, διαφορά σωματικής διάπλασης, έτσι. Γι' αυτό και για θεωρούμε... τους Βρετάνους, κοιτάξτε εδώ οι Βρετανοί. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι τεράστια επιτυχία των Ελλήνων αθλητών σε αυτό το αγώνισμα. Δεν έχουμε το σωματότυπο σαν λαός. Οι άλλοι λαοί, οι βόρειοι λαοί είναι ψηλοί, η κοπλασία είναι μοχλικό άθλημα, όσο πιο ψηλός είσαι έχεις αβαντάζ. Τι να πω, χρυσό μετάλλιο, κάνουν, λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι φοβερό κατόρθωμα. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τον Alan Sinclair, τον Durant Scott, τον Tom Ransley που παίρνει εδώ το μετάλλιο του και τον Nathaniel Ρέιλι O'Donnelly, τους τέσσερις Βρετανούς, οι οποίοι σε 5.55-70 κατάφεραν και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, πήραν από την αρχή το προβάδισμα στην κούρσα και έφτασαν μέχρι τον τερματισμό πρώτοι. Στη δεύτερη θέση αριστερά βλέπετε στις οθόνες σας το ελληνικό πλήρωμα με τον Γιάννη Τσίλη, τον Διονύση Αγγελόπουλο, τον Γιάννη Χρήστου και τον Γιώργο Τζάλα και στην τρίτη θέση το πλήρωμα της Λευκορωσίας που απείλησε την εθνική μας ομάδα, την ελληνική Βάρκα, αλλά δεν κατάφερε να τους πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Είναι και αυτή θεριώδης. Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τον Βρετανικό ύμνο για μια ακόμη φορά. Θα το μάθουμε πώς θα πάει. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ελληνική Βάρκα, στο ελληνικό πλήρωμα του Τετράκοπο Άνευ των Ανδρών που κατακτά το ένα και μοναδικό μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Πόσναν στην Πολωνία. Γιάννης Χρήστου, Γιώργος Τζάλας, Γιάννης Τσίλης, Διονύσης Αγγελόπουλος, οι Έλληνες.